Γεια σας. Θα πλέξουμε σήμερα τον τυχερούλι. Τον τυχερούλι τον έπλεξα με βαμβακερό νήμα. Είναι το κουβάρι που έχει 50 γραμμάρια 125 μέτρα. Χρησιμοποίησα σχεδόν ένα κουβάρι, δεν χρειάζεται περισσότερο. Και βελονάκι 3 χιλιοστά. Ο τυχερούλης είναι περίπου 20-22 εκατοστά. Το πλέκουμε ξεκινώντας από τα πόδια του. Πλέκουμε πρώτα το ένα πόδι, μετά πλέκουμε το άλλο, τα ενώνουμε και προχωράμε, σταματάμε στο λαιμό. Πλέκουμε χωριστά τα χεράκια του και τα ράβουμε στο πλάι, χωριστά το κεφάλι του και στο τέλος του πλέκουμε και ένα σκουφάκι. Θα ράψουμε το κεφάλι στο σώμα, θα του φτιάξουμε τα μαλάκια του και ο τυχερούλης μας θα είναι έτοιμος. Έχω πλέξει το ένα πόδι. Είναι εύκολος ο τυχερούλης, δεν έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Ξεκινάμε με έναν μαγικό κύκλο. Μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 6 άριχτα. Χρειαζόμαστε ένα νήμα οδηγό για να μπορούμε να μετράμε τις σειρές μας, που αρχίζει και που τελειώνει μία σειρά. Στον δεύτερο γύρο θα κάνουμε 6 αυξήσεις και θα έχουμε 12 πόντους. Σε κάθε πόντο μας θα πλέκουμε από 2. 2 άριχτα σε κάθε πόντο. Όλος ο τυχερούλης είναι πλεγμένος με άριχτα. Στον τρίτο γύρο θα πλέξουμε 1, στον επόμενο θα κάνουμε αύξηση, 1 αύξηση γύρω γύρω 6 φορές και θα έχουμε 18 πόντους, 1 και στον επόμενο αύξηση. Θα συνεχίσουμε έτσι γύρω γύρω και στο τέλος θα έχουμε 18 πόντους. Εδώ τώρα τελειώσαμε τον τρίτο γύρο, βλέπετε ότι υπάρχει μια μικρή τρυπούλα. Πρέπει να σφίξουμε καλά-καλά το νήμα του μαγικού κύκλου για να κλείσει. Αν το σφίξουμε καλά και κλείσει, δεν είναι εύκολο να ανοίξει μετά. Όσο και να το τεντώσουμε, με το γέμισμα δηλαδή που τεντώνεται το πλεκτό μας, δεν θα ανοίξει. Έχουμε τελειώσει με το ξεκίνημα του ποδιού. Τώρα δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Θα πλέξουμε 16 σειρές, 16 γύρους με 18 άριχτα γύρω-γύρω για να ολοκληρώσουμε το πόδι. Πλέκουμε από την 4 μέχρι και τη 19, πλέξαμε τις 3. Από την 4 μέχρι και τη 19 θα πλέκουμε γύρω-γύρω, σπιράλ, χωρίς να κάνουμε αυξήσεις. Μέχρι αυτό το σημείο και μετά θα ενώσουμε τα πόδια. Αφού ολοκληρώσαμε και τους 19 γύρους, θα ενώσουμε τώρα τα πόδια, θα κάνουμε μία αλυσίδα
και θα πλέξουμε στο πρώτο πόδι που είχαμε τελειώσει, γύρω-γύρω. Αρχίζουμε από τον πρώτο πόντο, θα πλέξουμε γύρω-γύρω 18 πόντους, 18 άριχτα. Ταυτόχρονα πιάνουμε αυτό το νήμα και πλέκουμε γύρω-γύρω 18. Ο πρώτος πόντος μας είναι αυτός ο πρώτος που πλέξαμε. Εδώ στο πόδι. Θα τον σημαδέψουμε. Γιατί μετά εδώ θα βάλουμε τον οδηγό μας. Πλέξαμε τα 18 γύρω-γύρω. Θα πλέξουμε τώρα εδώ στην αλυσίδα 1. Πλέκουμε ένα άριχτο στην αλυσίδα. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο πόδι, ακολουθώντας τον οδηγό μας πάλι, να πλέξουμε 18. Δηλαδή το πρώτο που πλέκουμε τώρα είναι εδώ, εκεί που θα πλέκαμε κανονικά στο πόδι του. Τελειώσαμε και με το δεύτερο πόδι και εδώ πάλι στην αλυσίδα θα κάνουμε ένα άριχτο. Πλέξαμε 18 στο πρώτο πόδι, ένα άριχτο στην αλυσίδα, 18 στο δεύτερο πόδι και ένα άριχτο στην αλυσίδα. Συνολικά έχουμε 38 πόντους. Εδώ τώρα τοποθετούμε τον οδηγό και μετράμε από εδώ το γύρο μας. Θα πλέξουμε γύρω-γύρω 38 άριχτα. Όταν ενώνω πόδια, εκτός από τον οδηγό, για περισσότερη σιγουριά, πιάνω και μία παραμάνα εδώ στον πρώτο πόντο μου, μέχρι να αρχίσει να με καθοδηγεί ο οδηγός. Θα πλέξουμε 38 τώρα. Μπορούμε τώρα να τεντώσουμε, να τραβήξουμε και αυτό το νήμα, που ήταν χαλαρό, έχει ασφαλιστεί.
Ολοκληρώθηκε ο γύρος. Είναι ο 21ος γύρος αυτός. Και συνεχίζουμε τώρα κανονικά να πλέκουμε γύρω-γύρω. Από 38 πόντους, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα αρχίσουμε τις μειώσεις. Εδώ τώρα ήθελα να σας πω να προσέχουμε λίγο εδώ που είναι η ένωση, να μην παραλείπουμε κάποιο πόντο. Γι' αυτό τα μετράμε στον πρώτο δεύτερο γύρο, μετράμε έναν τους πόντους μας, για να μην μας ξεφύγει κάποιος. Έχουμε 38 πόντους. Τώρα καλό είναι σε αυτό το σημείο, για να μην μετράμε συνέχεια τις σειρές, να μετρήσουμε 20 σειρές, πάντα ακολουθώντας τον οδηγό μας. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Και να βάλουμε ένα σημάδι, ώστε να ξέρουμε ποια είναι η 20η σειρά. Αυτό θα μας βοηθήσει στο περαιτέρω μέτρημα. Τώρα, στην 20η σειρά είχαμε κάνει την ένωση των δύο ποδιών. Από την 21 μέχρι και την 32, δηλαδή συνολικά από εδώ που έχω το σημαδάκι, για 12 γύρους, θα πλέκουμε γύρω-γύρω 38 άριχτα. Έχουμε δηλαδή, είμαστε σε αυτό το σημείο μέχρι εδώ, πλέκουμε 38 γύρω-γύρω και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε μειώσεις για να σχηματιστούν οι ώμοι και ο λαιμός. 12 σειρές από το σημάδι μας, με 38 άριχτα γύρω-γύρω. Αφού ολοκληρώσουμε τους 12 γύρους με 38 άριχτα γύρω-γύρω, θα γεμίσουμε το πλεκτό μας, τα πόδια κυρίως, και μετά θα προχωρήσουμε και με το σώμα. Είμαστε στον 33ο γύρο, θα πλέξουμε 9 και θα κάνουμε μείωση. Κάνουμε μία μείωση εδώ στο πλάι. Θα πλέξουμε τώρα 17 και θα κάνουμε πάλι μία μείωση. Πλέξαμε 17, κάνουμε μείωση στο άλλο πλάι, εδώ που είναι το πόδι, και μας έμειναν 8 πόντι που θα τους πλέξουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τον οδηγό μας. Πλέξαμε 9, μείωση, 17, μείωση και 8. Είχαμε 38, κάναμε 2 μειώσεις, έχουμε 36 πόντους. Θα πλέξουμε τώρα μία σειρά, την 34, με 36 πόντους γύρω-γύρω. Η 34 έχει 36 πόντους γύρω-γύρω. Στον 35ο γύρο θα κάνουμε πάλι μειώσεις, θα κάνουμε όμως 6 μειώσεις. Έχουμε 36 πόντους, θα πλέξουμε 4 κανονικά, θα κάνουμε μείωση, 4 μείωση, 6 φορές συνολικά και θα μας μείνουν 30 πόντοι. Πλέκουμε 4. Και κάνουμε μείωση.
επαναλαμβάνουμε το ίδιο άλλες 5 φορές και έχουμε συνολικά 6 μειώσεις και 30 πόντους. Αφού ολοκληρώσουμε το γύρο, θα πλέξουμε και ένα γύρο με 30 πόντους. Πλέξαμε 35ο, 36ο γύρο, στον 37ο θα κάνουμε πάλι μειώσεις. Θα πλέξουμε 3, θα κάνουμε μείωση. 6 φορές πάλι. 3 μείωση, 3 μείωση γύρω-γύρω και θα μας μείνουν 24 πόντοι. Μειώσεις κάνουμε τις αόρατες μειώσεις. Πιάνουμε δηλαδή μόνο τον μπροστινό πόντο, την μπροστινή θηλιά. Από 2 πόντους περνάμε το νήμα και ολοκληρώνουμε τον πόντο μας. Αφού ολοκληρώσουμε τη σειρά των μειώσεων, θα πλέξουμε και μία σειρά με 24 άριχτα χωρίς μειώσεις. Η 38 δηλαδή δεν έχει μειώσεις. Στην 31η σειρά θα πλέξουμε 2, θα κάνουμε μείωση. 6 φορές πάλι συνολικά και θα μας μείνουν 18 πόντοι. Πλέκουμε 2 και κάνουμε μείωση. Δύο μείωση γύρω-γύρω. Και είμαστε στην τελευταία σειρά, η 40, θα πλέξουμε 18 γύρω-γύρω και θα κλείσουμε το πλεκτό μας με ένα βουβό. Τελειώσαμε με τη σειρά, θα κάνουμε και ένα βουβό και θα κόψουμε το νήμα, θα αφήσουμε λίγο όσο χρειαζόμαστε για να ράψουμε μετά το κεφάλι με το σώμα. Αφήνουμε 20-30 εκατοστά και τώρα μπορούμε να γεμίσουμε το σώμα. Το σώμα είναι έτοιμο, το γεμίζουμε. Είχαμε γεμίσει τα πόδια νωρίτερα, γιατί τώρα θα ήταν δύσκολα. Η γέμιση είναι γέμιση κομφορέλ. Την πουλάνε σε όλα τα καταστήματα που πουλάνε ήδη για μαξιλάρια και στρώματα. Τα βάζουμε γέμιση, τις τρώνουμε λίγο με τα δάχτυλα. Έχουμε τελειώσει με το σώμα του τυχερούλι. Νομίζω ότι είναι εύκολο, δεν έχει κάποιες δυσκολίες. Θα του πλέξουμε τα χεράκια του
το κεφάλι του. Τελειώσαμε το σώμα και θα συνεχίσουμε με τα χεράκια. Για να πλέξουμε τα χεράκια του τυχερούλη χρησιμοποιούμε και ένα χρώμα που μας αρέσει για να κάνουμε τις λεπτομέρειες. Εδώ στην άκρη τα χεράκια του, το κασκόλ του και τη φουντίτσα στο σκουφάκι του. Ξεκινάμε με το πράσινο νήμα. Θα πλέξουμε 5 σειρές με το αντίθετο χρώμα και μετά όλο το υπόλοιπο ίδιο χρώμα με το σώμα. Κάνουμε το μαγικό κύκλο και θα πλέξουμε 5 άριχτα. Χρειαζόμαστε ένα νήμα οδηγό και στο δεύτερο γύρο θα κάνουμε 5 αυξήσεις και θα έχουμε 10 πόντους. Αφού κάνουμε αυτές τις αυξήσεις, από εδώ και πέρα δεν έχουμε κάποιες αυξήσεις, θα πλέκουμε γύρω-γύρω 10 πόντους, 10 άριχτα. Απλώς οι πρώτες 5 σειρές είναι πράσινες και μετά θα πλέξουμε με το ίδιο χρώμα που είναι το σώμα, το τυρκουάζ. Αφού πλέξουμε 5 σειρές με το πράσινο, εδώ στον τελευταίο πόντο, αλλάζουμε το νήμα, ολοκληρώνουμε τον πόντο με το καινούριο χρώμα και συνεχίζουμε να πλέκουμε γύρω-γύρω από 10 πόντους. Στον πρώτο γύρο όμως θα πιάσουμε και αυτά τα νήματα για να ασφαλιστούν, να μπορούμε να τα κόψουμε. Πλέκουμε 3 πόντους έτσι, 3-4 πόντους, πιάνοντας ανάμεσα στη θηλιά μας, στον πόντο μας, τα νήματα. Αφού πλέξουμε άλλη μία σειρά με το τυρκουάζ, μετά θα κόψουμε εκείνα τα νήματα, να τα κρύψουμε μέσα στο πλεκτό. Μπορούμε τώρα να τα τεντώσουμε ελαφρώς και να τα κόψουμε. Τα χεράκια, επειδή είναι μικρά, γεμίζουμε σταδιακά και γεμίζουμε καλά στο κάτω μέρος και σχεδόν καθόλου στο επάνω μέρος του χεριού. Κάθε 4-5 σειρές μέχρι το σημείο που πρέπει να γεμίσουμε, βάζουμε λίγη γέμιση, κοιτάζοντας να μην φτάνει μέχρι επάνω την τελευταία μας σειρά και πιάνουμε τη γέμιση με το πλεκτό. Βλέπετε πόσο είναι, πόσο το έχω γεμίσει, από εδώ και πάνω δεν έχει γέμιση.
συνεχίζουμε να πλέκουμε γύρω γύρω από 10 άρρηκτα σε κάθε γύρο μας. Μέχρι να συμπληρώσουμε, έχουμε πλέξει 5 με το πράσινο, θα πλέξουμε και 15 συνολικά με το τυρκουάζ, θα έχουμε 20 σειρές, θα πλέκουμε γύρω γύρω από 10 άρρηκτα. Αφού ολοκληρώσουμε και τον 20ο γύρο, την 20η σειρά, θα πλέξουμε στην 21η, θα κάνουμε 2 μειώσεις εδώ στην αρχή. Μία μείωση, άλλη μία. Και θα πλέξουμε τους υπόλοιπους 6 πόντους κανονικά. Είχαμε 10, μειώσαμε 2, θα μας μείνουν 8 πόντοι. Αυτό το κάνουμε για να στρογγυλέψει λίγο εδώ πάνω στο επάνω μέρος του χεριού, για να το κάνουμε να φαίνεται σαν να είναι όμως. Θα στρώνει πιο καλά με το πλεχτό μας. Θα κόψουμε το νήμα μας, θα αφήσουμε όσο χρειάζεται γιατί θα ράψουμε τα χεράκια στο σώμα. Βγάζουμε το βελονάκι και με αυτό το νήμα τώρα θα κλείσουμε το επάνω μέρος του χεριού. Τον οδηγό δεν τον χρειαζόμαστε, τον αφαιρούμε. Κοιτάζουμε αν θέλουμε να γεμίσουμε λίγο το χεράκι, αλλά στο επάνω μέρος αφήνουμε λιγότερο, γιατί εδώ με την καμπύλη θα στρώνει καλύτερα. Με μία βελόνα έχουμε 8 πόντους. Ελέγχουμε ποια είναι η πρώτη θηλιά και πιάνουμε μόνο τις μπροστινές θηλιές από έξω προς τα μέσα. Μετράμε να πιάσουμε 8 θηλιές. Τις μετράμε μία-μία. Αφού τις πιάσαμε όλες, τραβάμε λίγο το νήμα μας. Πριν κλείσει καλά ο κύκλος, βάζουμε τη βελόνα εδώ στο κέντρο και τη βγάζουμε εδώ. Τραβάμε τώρα καλά το νήμα και έχει κλείσει το χεράκι. Εδώ τώρα που είχαμε κάνει τις μειώσεις, θα μπει από κάτω. Θα το δούμε μαζί όταν θα το ράψουμε. Τα χεράκια είναι έτοιμα. Ο αγκαλίτσας προχωράει. Θα δούμε μετά πώς θα πλέξουμε το κεφάλι του και το σκουφάκι του. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.